Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μαζί και στην καινούργια αυτή εκπομπή που θα παρουσιάσουμε στο World of God με τίτλο «Τι, γιατί, Πεντηκοστή». Είναι μια εκπομπή μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Χριστού να διακρίνουμε, να διαβάσουμε, να ψάξουμε, να ερευνήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού γιατί το θαυμαστό αυτό γεγονός που έλαβε χώρα εκείνη την ημέρα, την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού είναι και πρέπει να είναι μια προσωπική, βιωματική εμπειρία του κάθε χριστιανού μέχρι το τέλος της ζωής του και για όλα τα χρόνια της Εκκλησίας μέχρι να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε υποσχεθεί στους μαθητάς ότι θα στείλει την επαγγελία του Πατρός αν αυτοί μείνουν και περιμένουν στην Ιερουσαλήμ τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πράγματι την Πεντηκοστή μέρα, 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, 10 μέρες εκζήτησης και προσμονής των μαθητών μαζί με άλλους αδελφούς εν συνόλο 120 συμπεριλαμβανομένης και της Αγίας Μητέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, περίμεναν και εξέφνης, λέει ο Λόγος του Θεού, έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισαν όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενη γλώσσα, ο Σπυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον εξ αυτών. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα το Άγιον έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Και στη συνέχεια, ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου έκαμε το πρώτο κήρυγμα προς τους ακούοντας, που είχαν μαζευτεί έκπληκτοι για να δουν τι σημαίνει όλο αυτό, καθώς έβλεπαν όλους τους ανθρώπους αυτούς να μιλάνε τους 120 ξένες γλώσσες και μάλιστα στη δική τους τη διάλεκτο, βρήκε την ευκαιρία ο Απόστολος Πέτρος και έκαμε το πρώτο κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου. Στο τέλος, ο Θεός έφερε σε κατάνοιξη τις καρδιές των ακουόντων όλων, ώστε απευθύνθηκαν στον Πέτρο λέγοντας «Τι πρέπει τώρα να κάνουμε, νάδες αδελφοί?» Και ο Απόστολος Πέτρος περιέγραψε πολύ καθαρά τη συνέχεια, την αρχή και τη συνέχεια της πνευματικής και χριστιανικής ζωής των ανθρώπων που θα δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς «Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Η προτροπή λοιπόν του πρώτου κηρύγματος του Αποστολού Πέτρου εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν να μετανοήσουν, να βαφτιστούν εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και στη συνέχεια να εκζητήσουν την επαγγελία, τη δωρεά, την επαγγελία του Πατρός, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που ήταν προσδιορισμένη από το Θεό και είναι προσδιορισμένη από το Θεό για όλους τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Είναι λοιπόν μία προτροπή του Λόγου του Θεού, για να μην πω η πιο σημαντική, από τις πιο σημαντικές όμως, όπως ακριβώς προέτρεψε ο Κύριος μας το Ιησούς Χριστός τους μαθητάς του, «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και στη συνέχεια πληρούστε Πνεύματος Αγίου». Η δύναμη λοιπόν, η Πεντηκοστή, το Πνεύμα το Άγιο, το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή είναι η δύναμη που στέλνει ο Θεός πάνω στον άνθρωπο ο οποίος δέχτηκε τον Χριστό και έπραξε πάσα τη δικαιοσύνη του Θεού και βαφτίστηκε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατά το Λόγο του Θεού. Την εκπομπή αυτή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα την παρουσιάσουμε, θα συνεργαστούμε σε αυτή την εκπομπή εμείς οι τρεις, δηλαδή ο αγαπητός Κώστας Δρακιώτης, ο αγαπητός Χάρης Ασβεστάς και εγώ. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσουμε με σένα, αγαπητέ Χάρη, ό,τι έχεις να μας πεις σαν πρόλογο στο θέμα «Γιατί Πεντηκοστή», δηλαδή στο θέμα της εκπομπής μας αυτής. Γιατί λοιπόν Πεντηκοστή είναι το ερώτημα.
γιατί η Πεντηκοστή και γιατί εγώ να είμαι κάποιος από αυτούς που θα επιδιώξω να αισθανθώ, να νιώσω όλα όσα προανέφερες. Όταν μιλάμε για Πεντηκοστή στις μέρες μας, μιλάμε ουσιαστικά για το πεντηκοστιανικό κίνημα, το οποίο τόσο σαν έννοια, όσο και σαν περιεχόμενο, είναι συνώνυμο με το αγιαστικό κίνημα. Οπότε λοιπόν, εάν θέλω να ζήσω τη ζωή μου σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός, σε μια κατάσταση αγιασμού, τότε χρειάζομαι κάποιον ο οποίος να με παρηγορεί στις δυσκολίες μου, κάποιον ο οποίος να με ενισχύει, κάποιος ο οποίος να με οδηγεί, κάποιος ο οποίος να με ενδυναμώνει, κάποιος ο οποίος να μπορεί να με ενοποιήσει με τον πλάστη μου, με τον δημιουργό μου, με τον Κύριο των δυνάμεων. Ναι, η επιστροφή είναι πολύ σημαντικό πράγμα προς τον Θεό στη ζωή ενός ανθρώπου. Ναι, η μετάνοια είναι εξίσου σημαντικό. Ναι, οι προθέσεις, ο αγώνας, η πάλη μου είναι άξια λόγου και πολύ σημαντικά ενώπιον του Θεού. Όμως, η πορεία μου, η πνευματική μου εξέλιξη, ποιος θα την καθορίσει στη ζωή μου, ποιος θα με οδηγήσει, ποιος θα μου δώσει όλα εκείνα τα συστατικά που θα με κάνουν πρώτον να σταθώ στα πόδια μου, δεύτερον να αυξηθώ και τρίτον να επιτελέσω το έργο του Θεού στη ζωή μου. Αυτός είναι ένας, το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή είναι μία, η ημέρα της Πεντηκοστής. Επομένως, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι αν το θαυμαστό αυτό γεγονός που έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβη άπαξ ή αν απετέλεσε συνεχή και διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας όχι μόνο των Αποστόλων αλλά και της Εκκλησίας του Χριστού ανά τους αιώνες. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το απαντήσουμε καταρχάς και κατά κύριον λόγο μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, η οποία στην πραγματικότητα είναι η καταγραφή του εκκλησιαστικού βιώματος. Έχουμε πολλούς αγιογραφικούς και ιστορικούς λόγους να υποστηρίζουμε και να πιστεύουμε, και την προσωπική μας εμπειρία βεβαίως, ότι το γεγονός της Πεντηκοστής δεν ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβη μόνο μία φορά ή ήταν μόνο για τότε. Είναι ένα καθημερινό γεγονός και αυτό εξαρτάται από το αν ο πιστός επιποθεί να ενούται, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από τον Χάρη, με τον πλάστη του. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω 2-3 εδάφια από το Λόγο του Θεού που αποδεικνύουν ακριβώς ότι τελικά η ημέρα της Πεντηκοστής δεν αφορούσε το ανόγιο των Αποστόλων ή των 120. Παράδειγμα, στο Ι' κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και συγκεκριμένα στα εδάφια 44 καλύτερα, έως και 46, ο Απόστολος Πέτρος λέει τα εξής, μάλλον στις πράξεις των Αποστόλων αναγράφονται τα εξής. «Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, κατά τη διάρκεια δηλαδή του κηρύγματος, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων». Άρα λοιπόν έχουμε άλλη μία Πεντηκοστή. Άλλη μία δηλαδή έκχυση Πνεύματος Αγίου, αυτό εννοούμε. «Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθηκε επί τα έθνη», πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν μόνο για τους 12. «Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν». Εδώ έχουμε και το σημείο της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου που είναι οι ξένες γλώσσες. Στη συνέχεια, στο Ι' κεφάλαιο και στο εδάφιο 15 έως και το 17 μας γράφει ο Λόγος του Θεού τα εξής. «Και ενώ ήρχισαν να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιον επήλθε επ' αυτούς, καθώς και εφημάς καταρχάς». Άρα λοιπόν, το βίωμα δεν ανήκει μόνο στους Αποστόλους, αλλά και σε εκείνους που ακούνε το Λόγο και σε εκείνους που εξητούν. Στη συνέχεια μας λέει ότι «τότε ενεθυμήθην των Λόγων του Κυρίου, ότι έλεγε Ιωάννης μένε βάφτισε εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω». Το «σεις» λοιπόν δεν αφορά μόνο τους Αποστόλους, αλλά ακούει και αφορά κάθε έναν που ακούει το Λόγο του Θεού και πάντα στους εις μακράν. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το «σεις» δεν αναφέρονται μόνο οι Απόστολοι, αλλά και κάθε άνθρωπος. Και στο 17 εδάφιο συνεχίζει, «εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσην δωρεάν ως και εις ημάς»,
άλλη μία απόδειξη ότι το βίωμα δεν είναι μόνο των Αποστόλων, αλλά είναι και κάθε ανθρώπου που εξητάει, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τη σήμεινω στην αδυνηθώ να εμποδίσω τον Θεό. Επομένως λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα βίωμα το οποίο ναι πράγματι το γεύθηκαν οι Απόστολοι αλλά δεν ήταν μόνον για αυτούς. Πρώτοι οι Απόστολοι και μάλιστα όχι οι 12, οι 120. Ακριβώς. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο για αυτούς, αυτή ήταν η αρχή της Πεντηκοστής, η αρχή του έργου του Θεού μέσα στην Εκκλησία με τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο είχε προφητευθεί κατ' επανάληψη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον προφήτευσε πριν τη Σταύρωση και την Αναστασή του στους μαθητάς αλλά και στους ακούοντας αυτόν. Αμήν. Μέσα από αυτή την εκπομπή λοιπόν θα προσπαθήσουμε καταρχάς να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη είναι τι είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεγε την Πεντηκοστή για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, να βρούμε προφητείες μέσα από το Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη που αφορούν την Πεντηκοστή, την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και τέλος να διακρίνουμε μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία το έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, αλλά και τις αναζωπηρώσεις Πνεύματος Αγίου που σε όλα αυτά τα 2000 χρόνια περίπου από την Πεντηκοστή ημέρα, δηλαδή τα 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού μέχρι σήμερα, πώς εργάζεται ο Θεός και πώς εργάστηκε ο Θεός παγκόσμια δια Πνεύματος Αγίου μέσα στους πιστούς, ανάμεσα στους πιστούς και στους χριστιανούς όλης της οικουμένης. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι τι είναι Πεντηκοστή, και θα ήθελα από σένα να αρχίσουμε, αγαπητέ Χάρη, την άποψή σου μέσα από τις γραφές ή οτιδήποτε άλλο έχεις μέσα στην καρδιά σου. Αν επιχειρούσαμε αρχικά να χωρίσουμε το τι είναι Πεντηκοστή στο κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, ένα κομμάτι που αφορούσε δηλαδή το λαό Ισραήλ, και στο κομμάτι της Καινής Διαθήκης, ένα κομμάτι που αφορά όλους εμάς από την Πεντηκοστή ημέρα μέχρι τις μέρες μας, θα λέγαμε για το πρώτο μέρος, την Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης, ότι αποτελούσε μία γιορτή των Ισραηλιτών, μία πνευματική ζωή των Ισραηλιτών, Σαββούωτο όπως ονομαζότανε, γιορταζότανε για την ακρίβεια 49 μέρες, 7 εβδομάδες μετά την ημέρα του Πάσχα και ήταν η γιορτή της συγκομιδής των καρπών. Όπως είπα προηγουμένως, ήταν πνευματική γιορτή των Ιουδαίων, σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με τον Αζίμων ή τον Σαλπίγκων, που ήταν γιορτές υπενθύμησης κάποιων σημαντικών γεγονότων στην πορεία και στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Σε αυτή τη γιορτή λοιπόν, στη γιορτή της Πεντηκοστής, τα πρωτογεννήματα των Ισραηλιτών εφέροντος στο ναό και οι ιερείς του ναού έψαλαν, θυσίαζαν και δόξαζαν το Θεό για την ευλογία, για την επίγεια ευλογία που έφερε και αυτή τη χρονιά στους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων, όπως είπαμε, η γιορτή της Πεντηκοστής ήταν πνευματική και γινόταν αυστηρά γύρω από το χώρο του Ναού του Σολομώντος. Μετά την καταστροφή, μετά το 70 μετά Χριστόν, η γιορτή της Πεντηκοστής για το λαό Ισραήλ έπαψε να υφίσταται. Δεν ξαναυπήρξε γιορτή της Πεντηκοστής. Αντίθετα, η ραβινική διδασκαλία αντικατέστησε τη γιορτή της Πεντηκοστής με τη γιορτή της ενθύμησης των 10 εντολών που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Βλέπουμε λοιπόν... Έδωσε ο Θεός στο Μωυσή την Πεντηκοστή ημέρα μετά την έξοδο των Ισραηλιτών. Των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω το κομμάτι που αφορά την Πεντηκοστή, το ιστορικό κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, όπως προανέφερε και ο Κώστας, όπως γνωρίζουμε και οι περισσότεροι εξ ημών, 50 μέρες μετά την Ανάσταση, 10 μέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, οι περίπου 120 άνθρωποι οι οποίοι κατ' εντολήν του Χριστού έμειναν στα Ιεροσόλυμα, όπως τους είπε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα και να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός, ενέμεναν λοιπόν ομοθυμαδών προσευχόμενοι στο Ανώγιο και κάποια στιγμή σαν άνεμος βία φερόμενος
γεμίζοντας τον τόπο αυτόν, εμπλήσοντας αυτόν τον τόπο που προσευχόντουσαν, σαν γλώσσες πυρός καταμερίστηκε στις κεφαλές των προσευχομένων και άρχισαν να λαλούν νέες γλώσσες, γλώσσες άγνωστες προς αυτούς, γλώσσες όμως πολύ γνωστές σε όλους όσους είχαν προστρέξει στα Ιεροσόλυμα για την εορτή της Πεντηκοστής, Πάρθους, Μίδους, Ελαμίτες, Ελληνιστές, από όλα τα μέρη της Παλαιστίνης, ακόμα και από της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το πρώτο σημείο της Πεντηκοστής, η γλωσσολαλιά, οι νέες γλώσσες, έγινε καταληπτό από τους ακούοντας και αντιληπτό από αυτούς οι οποίοι λαλούσαν, και έτσι έχουμε και το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου που έφερε την πρώτη συγκομιδή των ψυχών. 3.000 ψυχές. Τι είναι Πεντηκοστή? Πεντηκοστή θα λέγαμε ότι είναι το ανεκλάλητο θαύμα το οποίο έκανε ο Θεός στη ζωή της ανθρωπότητας να επιλέξει να κατοικήσει σε ανθρώπινο σκήνομα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες λοιπόν μετά την Σταύρωση του Κυρίου, την Ανάσταση του Κυρίου, ο Κύριος κατέρχεται και σκηνώνει, κατοικεί μέσα σε ανθρώπινα σκεύη. Και με αυτόν τον τρόπο τα πλημρώνει, τα ενδυναμώνει και τα κατευθύνει. Είναι ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο βεβαίως ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός το είχε προαναγγείλει και είχε θέσει και τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Αν δούμε για παράδειγμα στη σελίδα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στο εδάφιο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν, «Εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει Αυτόν και προς Αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει». Αυτή είναι η Πεντηκοστή. Το γεγονός ότι ο Θεός επιλέγει κατοικητήριό του τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γίνεται κατοικία του Θεού. Είναι κάτι υπερθαύμαστο, ανεκλάλητο, που μόνο η χάρις και το έλεος του Θεού θα μπορούσε να το κάνει. Βεβαίως, το γεγονός ότι ο Θεός κατοικεί πλέον διαγίου πνεύματος σε οστράκινα σκεύη, στα ανθρώπινα σκεύη, έχει κάποιες ευεργετικές συνέπειες και αποτελέσματα. Λέει στο 26 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, του Ιώτα Δέλτα, «Ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς». Εδώ λοιπόν έχουμε τη διδαχή του Θεού να σφηνώνεται κατά κάποιον τρόπο στις καρδιές των ανθρώπων διαγίου πνεύματος, αλλά και τις υποσχέσεις του Θεού να ηχούν σαν καμπανάκι πάλι διαγίου πνεύματος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και αυτό είναι που δίνει δύναμη και στον άνθρωπο. Κατόπιν, στο 26 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, λέγει ο Κύριος ότι «όταν έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού». Έχουμε λοιπόν κάποιον πέρα από τον εαυτό μας, το νου μας, τη συνείδησή μας, που μαρτυρεί μέσα μας ότι ο Θεός υπάρχει, ότι εννοιάζεται για μας και ότι είναι δίπλα μας. Και αυτός είναι ο παράκλητος. Μαρτυρεί για τον Χριστό. Δηλαδή την ώρα της ολιγοπιστίας, της θλίψης, υπάρχει η μαρτυρία ότι ο Χριστός όχι μόνο είναι ζωντανός, αλλά είναι και μέσα μου. Και βέβαια, στο Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, ο Κύριος μας λέει, «όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα ανακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Άρα εδώ είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, την οποία κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη. Αυτά ακριβώς έχουν γίνει την μέρα της Πεντηκοστής. Η κατοίκηση διαγίου πνεύματος του Θεού σε ανθρώπινο σκήνομα έχει όλες αυτές τις ευεργετικές, θεραπευτικές συνέπειες. Επιπλέον θα πρέπει να τονίσουμε ότι λέει η Γραφή, «όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός,
δηλαδή ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, έρχεται διά του Ιησού Χριστού, αλλά εκπορεύεται υπέρου του Πατρός, εκείνος θέλει να μαρτυρήσει για μένα. Δηλαδή ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, μαρτυράει για τον Ιησού Χριστό. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει στους μαθητάς του, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει εγώ ο Χριστός, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και το πνεύμα της αληθείας όταν έρθει, πρώτον θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφέ αυτού, αλλά όσαν ακούσει από μένα θα λαλήσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα και θα δοξάσει εμένα, διότι από μένα θα λάβει και θα αναγγείλει σε εσάς. Άρα λοιπόν το έργο του Θεού στη γη σήμερα, δηλαδή στην περίοδο της Χάριτος, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο Θεός το εργάζεται διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος μας τονίζει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Όμως καλό θα ήταν να βλέπαμε από την Παλαιά Διαθήκη πιο αναλυτικά τι είναι Πεντηκοστή. Θα μπορούσα να συμπλήρωνα κάτι πριν προχωρήσουμε. Βεβαίως. Οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού εκείνος ή ο Παράκλητος υποδηλώνει ξεκάθαρα την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος σαν το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, ακόμα και ο Απόστολος Πέτρος, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο με τον Ανανία και τη Σαπφύρα, χρησιμοποιώντας το κατηγορητήριο προς τον Ανανία, είπε «Ώστε να ψευστείς εις το Πνεύμα το Άγιο», χαρακτηρίζοντας το πραγματικά σαν ένα πρόσωπο στο οποίο ο Ανανίας και κατ' επέκταση η γυναίκα του εψεύστησαν. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι στέκεται το Πνεύμα το Άγιο σαν υπόσταση και σαν προσωπικότητα δίπλα στον Πατέρα και δίπλα στο Λόγο του Θεού τον Υιό του. Αμήν. Όμως καλό θα ήτανε πριν συνεχίσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε η λέξη Πεντηκοστή, πώς ξεκίνησε, τι είναι και πού τη βλέπουμε. Όταν ο Μωυσής με πρόσκληση του Θεού ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά, ο Θεός τον προσκάλεσε και μάλιστα είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, «Είπαγε προς τον λαόν και αγίασον αυτούς σήμερον και αύριον και ας πλύνωσε τα ημάτια αυτών και ας είναι έτοιμοι εις την ημέραν την Τρίτην, διότι εν τη ημέρα τη Τρίτη θέλει μεταβεί, θέλει καταβεί ο Κύριος επί το όρο Σινά ενώπιον παντός του λαού». Και αυτό ξεκίνησε τον τρίτο μήνα της εξόδου, αυτό ήταν τον τρίτο μήνα της εξόδου από την Αίγυπτο. Τον πρώτο μήνα βγήκε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο. Άρα ακριβώς την Πεντηκοστή ημέρα ο Θεός επισκέφθηκε το λαό Ισραήλ και χάρισε το νόμο, το λόγο του, στον λαό Ισραήλ μέσα από τον Μωυσή τον προφήτη. Στη συνέχεια προσδιορίσε συγκεκριμένες εορτές ο Θεός να εορτάζει ο λαός Ισραήλ τα χρόνια που είχαν μπροστά τους. Η πρώτη εορτή είναι η εορτή των Αζύμων και ήταν η ανάμνηση του Πάσχα, δηλαδή της εξόδου του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Η δεύτερη σημαντική εορτή ήταν η εορτή του Θερισμού ή η εορτή των 7 εβδομάδων ή η εορτή η ημέρα των απαρχών. Και αυτή ήταν η μέρα της Πεντηκοστής. 7 εβδομάδες, 7-7-49, ήταν 50 μέρες μετά τη δεύτερη ημέρα από την έξοδο του λαού Ισραήλ. Και εόρταζε τότε ο λαός Ισραήλ κατά την εντολή του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, τις απαρχές, δηλαδή το θερισμό. Γινόταν ο πρώτος θερισμός. Ξεκίναγε η συγκομιδή. Βέβαια αυτό έχει μια πάρα πολύ σημαντική πνευματική έννοια, όπου πράγματι στην Καινή Διαθήκη η Πεντηκοστή αποτέλεσε την ημέρα των απαρχών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, καθώς θεωρείται από όλους τους χριστιανούς ότι η γενέθλιος μέρα, η αρχή της Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας της Χάριτος
Ήταν εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής που ήταν η μέρα του θερισμού, 3.000 ψυχές σωθήκανε και επιπλέον ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού, η ένδοξη στα πρώτα χρόνια στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και μία τρίτη γιορτή που δόθηκε τις πρώτες μέρες από το Θεό στο Μωυσή, ήταν η μέρα της συγκομιδής των καρπών. Η μέρα της Πεντηκοστής λοιπόν είναι η μέρα του θερισμού, στάρι, κριθάρι και οτιδήποτε άλλο, το οποίο λαμβάνει χώρα Ιούλιο περίπου, Ιούνιο-Ιούλιο, και η τελευταία μέρα της εορτής της συγκομιδής των καρπών, ή αργότερα ονομάστηκε της σκηνοπηγίας, η οποία λαμβάνει χώρα στο τέλος του ενιαυτού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μέσα από τις τρεις αυτές εορτές προσδιόρισε επακριβώς και τη λειτουργία της Εκκλησίας. Το ξεκίνημα με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού, που ήταν και το μεγάλο θαύμα, έτσι, είναι το μεγάλο μυστήριο, ήταν εκεί που ο Θεός συνέτριψε το κεφάλι του διαβόλου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί δια του Ιησού Χριστού, γιατί είναι γεγραμμένο μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι ελεύθερος, πραγματικά ελεύθερος. Άρα λοιπόν η πρώτη γιορτή συμβολίζει το Πάσχα, μάλλον είναι το Πάσχα της Παλαιάς Διαθήκης, η έξοδος των Ισραηλιτών, για μας είναι η Ανάσταση του Χριστού, όπου μετά τη Σταύρωση δημιουργούνται συνθήκες ελευθερίας των ανθρώπων από τα δεσμά του άρχοντα του κόσμου τούτου, του Θεού του κόσμου τούτου, το διάβολο και το σατανά. Η δεύτερη γιορτή, η γιορτή της Πεντηκοστής, συμβολίζει, τότε ήταν η γιορτή των θερισμών, δηλαδή της πρώτης συγκομιδής, συμβολίζει την αρχή της σωτηρίας των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, όπου η έκχυση του Αγίου Πνεύματος στην πραγματικότητα αποτέλεσε την απαρχή της σωτηρίας των ανθρώπων. Μέχρι τότε περιορισμένη ήταν σε 120 ανθρώπους, ας πούμε, στο Ανώγιο ή λίγο λιγότερους. Την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής ήρθε ο μεγάλος θερισμός, που την πρώτη μέρα ο Κύριος πρόσθεσε 3.000 ψυχές στην Εκκλησία. Και τελειώνει με την όμορφη γιορτή της συγκομιδής των καρπών, που είναι και το τέλος, που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, που θα γίνει αυτό το ωραίο μυστήριο, θα εκπληρωθεί το ωραίο μυστήριο της αρπαγής της Εκκλησίας, όπου θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να πάρει την Εκκλησία των θανόντων εν Χριστώ που θα αναστηθούν πρώτα και των ζώντων εν Χριστώ που θα ζουν εκείνες τις ημέρες και θα είναι έτοιμοι για να δουν το σώμα τους να μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού εν τη εσχά της άλπικη. Άρα λοιπόν η Πεντηκοστή και στην Παλαιά Διαθήκη είχε μήνυμα για την Καινή Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη έχει έργο και το έργο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, του Παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας. Άρα λοιπόν, τι είναι Πεντηκοστή? Η απάντηση είναι απλή, σταθερή, καθαρή. Είναι μια γιορτή θερισμού απαρχών 7 εβδομάδων, 50 μέρες μετά τη δεύτερη μέρα της εξόδου του λαού Ισραήλ, που όμως συμβολίζει αυτό το οποίο έλαβε χώρα 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, την έκχυση του Αγίου Πνεύματος και την δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, καθώς την πρώτη εκείνη μέρα σώθηκαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα, αλλά διαφορετικό κήρυγμα, όχι όπως όλα τα άλλα κηρύγματα, ένα κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου, καθώς ο Απόστολος Πέτρος λίγες ώρες πριν είχε πληστεί Πνεύματος Αγίου, είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Αυτή λοιπόν είναι η Πεντηκοστή και μέσα από αυτό το ερώτημα θα συνεχίσουμε το δεύτερο μας ερώτημα, γιατί επέλεξε ο Θεός την Πεντηκοστή για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια η εύκολη απάντηση είναι για να εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος του Θεού για την ημέρα του θερισμού, όπως είπαμε πιο μπροστά, και για την ημέρα των απαρχών. Όμως γιατί επέλεξε, μήπως έχεις εσύ αγαπητέ Χάρη κάτι να προσθέσεις? Βέβαια, και θεωρώ ότι ο σημαντικότερος λόγος ήταν αυτός, η εκπλήρωση των προφητιών και η εκπλήρωση ακόμα της ίδιας της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού προς τους μαθητές του. Από εκεί και πέρα όμως το ερώτημα γιατί την Πεντηκοστή
θα μπορούσαμε να πούμε ότι την ημέρα εκείνη στα Ιεροσόλυμα υπήρχε ένα μέγα πλήθος ανθρώπων. Ετερόκλητα στοιχεία, διευρυμένη κοινωνική διαστρωμάτωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει φτωχοί, σημαίνει πλούσιοι, σημαίνει μορφωμένοι, σημαίνει αμόρφωτοι άνθρωποι. Άνθρωποι όμως οι οποίοι είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν πιστοί άνθρωποι και ευλαβείς. Και είχαν έρθει από μακρινά μέρη του κόσμου και θα πρέπει να αναλογιστούμε σε αυτό το σημείο τι σημαίνει μετακίνηση εκείνη την εποχή και πώς γίνονταν οι μετακινήσεις εκείνης της εποχής, και είχαν έρθει με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Να ευχαριστήσουν και να ευλογήσουν τον Κύριο για όλα όσα είχαν λάβει. Υπήρχε λοιπόν ένα, θα λέγαμε, χωράφι, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είχε έφορο χώμα. Υπήρχαν καρδιές οι οποίες ήταν στραμμένες προς τον Κύριο. Από την άλλη πλευρά, οι πιστεύοντες, επειδή ήταν από διάφορα μέρη του κόσμου, αφού έλαβαν την απόφαση να μετανοήσουν, να βαφτιστούν στο νερό, να ακολουθήσουν τη διδασκαλία του Χριστού και εν γέννη να βαφτιστούν και οι ίδιοι με το Πνεύμα το Άγιο, πηγαίνοντας στις πατρίδες τους, θα ήταν αυτοί που θα μαρτυρούσαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα αξιοποιούνταν δηλαδή μέσα στο έργο του Θεού από τον Κύριο, έτσι ούτως ώστε τα πρώτα μηνύματα του ότι αυτός ο ταπεινός ραβίνος από τη Γαλιλαία, ο οποίος έδωσε τη ζωή του και αναστήθηκε, είναι ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου και να τον προσκαλέσει σε ένα πνευματικό περπάτημα. Ένας άλλος λόγος, πιστεύω, είναι ότι από το κήρυγμα του Πέτρου ο Ιησούς Χριστός άντλησε από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή του πλήθους των ανθρώπων 3.000 ψυχές, οι οποίοι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στις Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 41 εδάφιο, αφού λοιπόν με τα χαράς αυτοί δεχθέντες των λόγων ευαυτίστηκαν και προστέθηκαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Δηλαδή κατευθείαν 3.000 άνθρωποι μπήκαν μέσα σε αυτό τον κόσμο της υγιένουσας διδασκαλίας. Πού ήταν οι προσευχές, πού ήταν οι κοινωνίες, πού ήταν η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και βεβαίως πού ήταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κατευθείαν μέσα στην υγιένουσα διδασκαλία. Και βεβαίως, σαν θα έλεγα τελευταία εκδοχή, είναι και το γεγονός του ότι επειδή ο Χριστός, και το διαβάζουμε λίγο παρακάτω στις Πράξεις των Αποστόλων, στο ίδιο κεφάλαιο, στο Β, συνεπερμαρτύρει δια του κηρύγματος των Αποστόλων μετά των επακολουθούντων θαυμάτων, δόθηκε η διάσταση της δύναμης του μηνύματος του Χριστού. Οι Απόστολοι, οι κρυμμένοι μέχρι πριν από λίγες μέρες, πήραν δύναμη και κήρυξαν ελεύθερα το Ευαγγέλιο στο ναό του Σολομώντα, απολογήθηκαν με παρησία μετά από λίγο καιρό μέσα στις συναγωγές των Ιουδαίων και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Γιατί πλέον η Εκκλησία ήταν διαμορφωμένη. Ένα καινούριο μόρφωμα βεβαίως. Στα σπάργανά της, είναι βέβαιον, υπήρχαν πολλά στάδια και πολλά σκαλοπάτια για να εξελιχθεί. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Πλην όμως αυτό το μωρό που γεννήθηκε ήταν υγιές, ήταν πλήρες και επρόκειτο να μεγαλώσει και να μεγαλυνθεί σύντομα. Θα έλεγα, αγαπητέ αδερφέ Γιώργο, ήταν μια θριαμβευτική εκκίνηση της Εκκλησίας. Προϋπήρξαν όλες οι προϋποθέσεις, έτσι ούτως ώστε το ξεκίνημα αυτής της Εκκλησίας να γίνει κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις και να έχει ένα ευίωνο μέλλον. Επιπροσθέτω σε αυτά τα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα τα οποία είπε ο Χάρης, θα ήθελα να πω ότι αυτή η σημειολογία ότι ο Κύριος δίνει τα λόγια του στο Μωυσή μετά από τέτοια παραμονή και μετά την 50η ημέρα
έχουμε την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, φανερώνει τη συνέπεια του Θεού στα ραντεβού που θέτει με την ανθρωπότητα. Πολύ ωραία. Και ειδικά η νεφέλη. Στην πραγματικότητα είναι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος, που μιλάει και για το βάπτισμα, που μιλάει και για τη βάφτιση εν Πνεύματι Αγίου. Τι γίνεται με αυτή την νεφέλη? Η νεφέλη είναι για την Καινή Διαθήκη η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο λαός Ισραήλ δεν σηκωνόταν να φύγει από το στρατόπεδο αν δεν σηκωνόταν και η νεφέλη. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνεται και στην Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Αν το Πνεύμα το Άγιο δεν ξεσηκώσει και δεν δώσει οδηγία να φύγει, ο λαός και ο καθένας προσωπικά πρέπει να μένει στη θέση του μέχρι να μιλήσει ο Θεός. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός στο όρος Σταβόρ που μιλάει στον Μωυσή, του μιλάει μέσα από την νεφέλη. Τι είναι η νεφέλη? Είναι το ακατανόητο του Θεού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Καινή Διαθήκη. Όταν η Γραφή λέει «Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί», στην πραγματικότητα τι γίνεται? Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα σε ένα περιβάλλον και ακούει πράγματα ακατανόητα. Και ο Μωυσής μπήκε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν για εκείνον ζωφερό, όχι με την έννοια της μαύρης μαυρίλας, αλλά με την έννοια του αγνώστου. Και όταν ο άνθρωπος μπαίνει στο άγνωστο και η καρδιά του είναι στη θέση μηδέν, τότε θα ακούσει τη φωνή του Θεού. Δύο θέματα θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπατε. Είναι το εκπληκτικό αυτό ότι τις πρώτες μέρες, για να μην πω την πρώτη μέρα, τις πρώτες μέρες της δημιουργίας της Εκκλησίας του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, άμεσα δημιουργήθηκε η αληθινή, μοναδική, πνευματική λειτουργία της Εκκλησίας, που είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς, αφού δέχθηκαν το Λόγο του Θεού και βαφτίστηκαν εν ύδατι και προστήθηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές, τι έκαναν όταν προστέθηκαν? Τι έγινε όταν δημιουργήθηκε η Εκκλησία? Ήσαν προσκαρτερούντες. Αυτή είναι η λειτουργία της Εκκλησίας, την οποία το Πνεύμα το Άγιο τη δημιούργησε. Ήσαν προσκαρτερούντες πρώτον εις τη διδαχή των Αποστόλων, δεύτερον εις την κοινωνία μεταλλήλων, τρίτον στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, και τέταρτον στις προσευχές. Αυτή ήταν απαρχής η λειτουργία της Εκκλησίας του Θεού, του Ιησού Χριστού, και αυτή πρέπει να παραμείνει μέχρι το τέλος, γιατί είναι αυτή την οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Οι οποιασδήποτε άλλες λειτουργίες, και αν προσθεθούν από οποιασδήποτε ανθρώπους, σε οποιαδήποτε δόγματα, αποτελούν ανθρώπινες διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων που αλλοιώνουν την ουσία της λειτουργίας της Εκκλησίας του Χριστού, όπως τη δημιούργησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου εκείνη την ημέρα. Ώστε μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται η μεγάλη διαφοροποίηση της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, διότι εσείς, διαβάζω από το ΙΒ κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, διότι εσείς δεν προσήλθετε, λέει, στις Εκκλησία των Εβραίων, οι οποίοι είναι η συνέχεια, βεβαίως οι Εβραίοι, η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης. Εσείς δεν προσήλθετε τώρα χριστιανοί των Εβραίων, εις όρος ψηλαφόμενο, το Σινά, και κεόμενον με πυρ και ισόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπιγκος ήχων και φωνή λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες του Θεού τα λόγια παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι εν υπέφεραν το προστατόμενον, και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «Κατεύ κατάφοβος είμαι και έντρομος». Αυτή είναι η πεντηκοστή μέρα της Παλαιάς Διαθήκης μετά την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Τώρα όμως μιλάμε για την άλλη εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε την πεντηκοστή μέρα, αλλά τώρα μετά την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά εσείς προσήλθατε, αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού, εις όρος Σιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων και εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένον τώρα εν της ουρανής. Μία πανήγυρης
πρωτοτόκων, εκκλησίας πρωτοτόκων, που το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η εκκλησία έχει και τα χαρακτηριστικά ότι είναι εκκλησία του Θεού και εις Θεόν, ο οποίος όμως είναι κριτής πάντων, και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίον λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Είναι λοιπόν μια εκκλησία μέσα στην οποία οι χριστιανοί, τους οποίους προσθέτει ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, είναι αυτή στην οποία ο Θεός είναι κριτής, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και δεν υπάρχει κανένας άλλος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και είναι και το μόνο όνομα, ο Ιησούς Χριστός, το οποίο είναι δεδομένο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει οι άνθρωποι να σωθούν. Ώστε σε αυτή την εκκλησία που ο κριτής είναι ο Θεός και έλαβαμε όσοι προσετέθημεν, όσους προσθέτει ο Χριστός σε αυτή την εκκλησία την τελειότητα, είναι η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή θα τολμούσα να πω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή την Πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού, ξεκίνησε ένα τρομακτικό κίνημα σε όλη την οικουμένη Πνεύματος Αγίου. Άλλωστε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν ρώτησαν οι μαθητές, τώρα που καθιστάνεις τη βασιλεία, τώρα που καθίσταται η βασιλεία των ουρανών, και σου είπε, δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε το πότε, αλλά ένα ανήκει σε εσάς. Περιμένετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβετε δύναμη Πνεύματος Αγίου και τότε θα είστε μαρτυρές μου και στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως του εσχάτου της γης. Πράγμα το οποίο έγινε, δηλαδή δημιουργήθηκε εκείνη την ημέρα το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου σε όλη την Οικουμένη. Γιατί όλοι οι μαθητές κήρυταν σε όλη την Οικουμένη δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Ή το δε, τόσο συνυφασμένο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου μέσα σε αυτή την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ώστε ο Απόστολος Παύλος όταν έφτασε στην Έφεσο έκαμε ένα απλό ερώτημα: ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Ήταν απόλυτα φυσικό οι πιστεύσαντες να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, εφόσον βεβαίως το θέλουνε, το πιστεύουνε, το εξητούνε πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν αυτό το φαινόμενο που άρχισε εκείνη την ημέρα είναι ένα θεϊκό έργο για τη δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά και για την επέκταση, αλλά και για την πλήρωση των χρόνων με την αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα αυτά θα γίνουν δια Πνεύματος Αγίου. Με το Πνεύμα το Άγιο ξεκίνησε η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής, με το Πνεύμα το Άγιο θα τελειώσει η Εκκλησία με την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός δια του Ιησού Χριστού θα μεταμορφώσει, θα αναστήσει τους θανώντας εν Χριστώ καταρχάς, και ταυτόχρονα θα μεταμορφώσει τους ζώντας εν Χριστώ και που είναι έτοιμοι και περιμένουν την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε αυτό που θα ήθελα να δώσω μία μικρή έμφαση, παρεμβαίνοντας για ένα λεπτό, είναι το γεγονός του μηχανισμού λειτουργίας του Πνεύματος του Αγίου, που στη μία και αληθινή Εκκλησία του Χριστού, ο τρόπος λατρείας είναι αναλύωτος. Αναλύωτος και τότε και σήμερα. Είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Από την ημέρα της Πεντηκοστής και έπειτα θα δούμε ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού είτε λάλησαν, είτε απολογήθηκαν, είτε θαυματούργησαν, σαν κύριο γνώρισμά τους ήταν πλησθέντες Πνεύματος Αγίου. Από εκεί λοιπόν και πέρα τα ηνία της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά και του στόματος και των ενεργημάτων και του μυαλού των ανθρώπων του Θεού,
τα κρατάει στα χέρια του το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται αλήθεια ο Λόγος του Θεού που λέει ότι αν σταθείτε ενώπιον συνεδρίων, ενώπιον ανθρώπων, μην προμελετήσετε τι πρόκειται να απολογηθείτε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο θα σας δώσει. Και η προσδοκία της Εκκλησίας του Χριστού σήμερα είναι να λαμβάνει ό,τι πνευματικό δώρο έχει ο Θεός για αυτήν από το Πνεύμα το Άγιο. Προσθέτοντας κι εγώ με τη σειρά μου, θέλω να πω το εξής: είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, για κάθε χριστιανό, όπου και αν ανήκει, είτε δογματικός, είτε φιλετικός, να καταλάβουμε ότι εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η συνέχιση της Αποστολικής Παράδοσης. Η Αποστολική Παράδοση και Πρακτική είναι καταγεγραμμένη στις Γραφές. Η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, σύμφωνα με την Αποστολική Διδαχή και Εμπειρία, είναι κάτι το οποίο γίνεται όχι αναισθήτως, αλλά αισθητός. Γίνεται με σημεία και όχι με χρήσματα ελαίου ή οτιδήποτε άλλο. Και το λέω αυτό, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, γιατί και εσείς είπατε πριν ότι έχει σημασία η Εκκλησία τελικά να κινείται από το Πνεύμα το Άγιο όπως ακριβώς κινήθηκε στην αρχή. Γιατί εφόσον η Εκκλησία ξεκίνησε με το Πνεύμα, πρέπει να συνεχίσει με το Πνεύμα για να μπορέσει να καταλήξει και στο Πνεύμα. Και να τελειώσει με το Πνεύμα. Αμήν. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε, η πρώτη μας εκπομπή έλαβε τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε στη συνέχεια μαζί. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια και του Ιησού Χριστού σε όλους σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.